Θα πάμε σήμερα και θα ανοίξουμε το χώρο με το διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι με αυτά που ακούμε και βλέπουμε και βιώνουμε τις τελευταίες, τους τελευταίους μήνες μάλιστα. Μάλιστα. Μάλλον θα έλεγα. Τώρα να μου πείτε... Έχουν χαθεί τέσσερις νομοί από πυρκαγιές και πλημμύρες. Έχουν χαθεί τέσσερις νομοί στην Ελλάδα. Μισό λεπτό κύριε Λύκο, μισό λεπτό. Μήπως το διδακτορικό σας στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση έπρεπε τελικά να το κάνετε στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και δεν ξέρω τι άλλο, καταστροφή και κοινωνική, διότι εδώ έχει χαθεί το σύμπαν. Μιλάμε τώρα για, δεν θέλω να γίνω σκληρός, αλλά μιλάμε για κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση της λάσπης. Ό,τι και αυτό αν σημαίνει. Πρέπει κάποτε αυτά τα πράγματα να υποθούν. Παρετούν υπουργούς, το Predator καρά κρατεί για να μπορούν να τους ελέγχουν και ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή του λέει ζει και υπομένει τη φτώχεια του. Ζει και υπομένει σε μια πατρίδα που δεν τον καλύπτει πουθενά. Δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι γιατί να υπάρχει κυβέρνηση κύριε Σακίνη και να μην βάλουμε μια εταιρεία ΑΕ. Θα μας κάνει καλύτερη τη δουλειά. Γιατί να υπάρχει λιμενικό, γιατί να υπάρχει αστυνομία, γιατί να υπάρχει στρατός. Ας βάλουμε ΑΕ, θα ιδιωτικοποιήσουμε όλα και να τελειώνουμε. Και ο καθένας ανάλογα να πληρώνει. Τι λέμε τώρα. Ακούσατε τι υπόθηκε χθες, ότι πρέπει να πάρουν, λέει, δάνειο αυτοί που έχουν χάσει τα πάντα και να πληρώσουν και από πάνω. Μάλιστα. Για ποιον και γιατί. Μάλιστα. Μάλιστα. Για ποιον και γιατί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, έχουμε αφαιθεί να ζούμε σε μια κοινωνία ζούγκλα. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Προσπαθούν να μας σαλαμοποιήσουμε, ώστε ο καθένας να παλεύει καθημερινά για το κεμέρι του. Να μην κάνει όνειρα, να μην υπάρχει καμία συλλογικότητα. Καταστρέφονται όλα. Και επιπλέον, δουλίτσες. Δουλίτσες. Δουλίτσες ακόμα και πάνω στις καταστροφές, με απευθείας αναθέσεις. Δουλίτσες εξένους επενδυτές που έρχονται σαν κοράκια να πάρουν τη γη αυτή που έχει πλημμυρίσει στη Θεσσαλία. Διαβάστε τι γίνεται με Ισραηλινό φαντ που θέλει να πάρει 10.000 θρέμματα για την κατάσταση φωτοβολταϊκών στη Θεσσαλία. Ναι, εν μέσω των καταστροφών αυτή τη συζήτηση, κοιτάξτε, όταν ακούω εγώ υπουργό και λέει ότι παρετούμε για δολοφονία χαρακτήρα και δεν υπολογίζει ότι έχουμε από το Φλεβάρι 57 επισήμως νεκρούς στα Τέμπη, 36 επισήμως νεκρούς σφωτιές, 15 μέχρι στιγμής επισήμως νεκρούς πλημμύρες, τον Αντώνη στο Blue Star, τον Μιχάλη από τους Κροάτες και μιλάει για δολοφονία χαρακτήρα όταν εδώ έχουν πεθάνει άνθρωποι, με συγχωρείτε τώρα. Μα εκεί έχουμε φτάσει. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Μας έχουν καταντήσει ως κόσμο, ως πολίτες, ως λαό, να έχουμε μνήμη χρυσόψαρο. Του λέει, έλα τώρα, θα το ξεχάσει αύριο μεθαύριο. Θα το πετάξει, ξέρω εγώ, ότι πήραμε την επενδυτική βαθμίδα. Και θα βγουν όλοι οι Έλληνες θαλαλάζοντες και από τη Θεσσαλία πρώτη για να φωνάζουν. Ζήτω. Μάλιστα. Τι έχουμε φτάσει. Ενώ μιλάμε εμείς να σας πω. Για βασικά πράγματα. Για βασικά να σας πω ότι σήμερα ζούμε και άλλο δράμα. Έτσι. Στη Μακρινίτσα πέφτουν σπίτια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Διότι τώρα που έχει μουλιάσει και το έδαφος, αρχίζει και φαίνεται και η καταστροφή. Εδώ κινδυνεύει να πέσει η γέφυρα των Τεμπών, κύριε Σακίνη. Ρωτήστε μηχανικούς. Η νέα εθνική οδός, αυτή η πολυδιαφημισμένη και τα λοιπά, είναι κομμένη στη μέση, πάνε με βάρκες, με εξολέμβειες εκεί πέρα. Μετά τα Τέμπη. Τι λέμε τώρα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεται, η χώρα έχει κοπεί στη μέση. Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει κοπεί στη μέση. Είναι σαν να βγαίνει από πόλεμο. Να, με συγχωρείτε, ούτε από αυτό. Διότι κοιτάξτε, έχετε ελικόπτερα τα οποία πλημμύρισαν, τα οποία δεν ήταν λειτουργικά, ήταν παροπλισμένα, αλλά την επαύριο πέταγαν. Μέχρι πέταγαν και σήμερα. Πέταγαν άλλα, όχι τα πανάκριβα. Ναι. Τα πανάκριβα γιατί δεν ξέρω. Από κάτω έχουν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα και αυτά, εφόσον μουλιάσανε, να σου το πω και έτσι εκλεγευμένα, αυτά ενδεχομένως να έχουν καταστραφεί. Ναι, υπάρχει και καλύτερο εντός εισαγωγικών, για να δείτε την πλήρη παράλυση που έχουμε. Μεταφέραν παροπλισμένη πυραβλάκατο του στόλου, την Τουρνάς, που είχε παραπληστεί από το 2011. Που έκανε την τελευταία αποστολή, τη ρημουλκούσαν προς το πεδίο βολής Κρήτης, όπου θα γινόταν στόχος για βολές πολεμικών πλοίων. Κατά τη διάρκεια της ρημούλκης κάτι δεν πήγε καλά και βυθίστηκε. Αυτό έγινε γνωστό πριν από λίγο. Ακριβώς. Καταλαβαίνω. Επιβεβαιώνω ουσιαστικά του λόγου του ΕΛΣΕΣ αυτά που λέμε.
Δηλαδή βλέπουμε ένα κράτος το οποίο ζει από κατά τύχη και μια κοινωνία η οποία βουλιάζει. Γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή βλέπετε τώρα, παρακολουθώ και λένε, προσέξτε τώρα, ότι εμείς προκειμένου να αποκαταστήσουμε γρήγορα τις ζημιές θα πάμε με fast track διαδικασίες, όπου θα μπουν συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, αυτά τα έργα που λέει ο κύριος αγοραστός ότι εξόδευσε 500 εκατομμύρια κτλ. Πώς έγινε η παράδοση παραλαβή, ποιος υπέγραψε, αυτός δεν υπέγραψε κανένας. Ποιος υπόγραψε. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Δηλαδή, αν καταλύσουμε και τις βασικές αρχές της δημοκρατίας ουσιαστικά, δηλαδή των ελεκτικών μηχανισμών που λειτουργούν για λογαριασμό του δημοσίου συμφέροντος, θα πάμε σε ζούγκλα. Ό,τι θέλει ο καθένας θα φτιάχνει. Θα ξοδεύονται λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει λεφτά, αλλά πρέπει να έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Πρέπει να υπάρχουν σχέδια. Η Σλοβενία, για παράδειγμα, πήρε 2,7 δις. Δεν έχει το τώρα, με συγχωρείτε, μισό, δεν τα ξέρετε καλά. Πάπα το ταμείο των διάφορων καταστροφών. Δεν έχει, είναι μείον το ταμείο, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας το είπε ο κύριος Τζεντιλότη. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης στις 3 Αυγούστου. Μάλιστα, μάλιστα. Η Σλοβενία που πλημμύρισε πήρε 2,7 δις στην πρώτη φάση. Η απάντηση, αλλά ξέρετε ποια είναι. Ήταν σχέδιο. Ήταν λεκτές από την Ευρωπαϊκή. Μάλιστα, κύριε Λίκο, η απάντηση Κομισιόν είναι να ανακατευθύνουμε τα λεφτά του Ταμείου Συνοχής και Ανθεκτικότητας. Μα αυτό πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως, γιατί έχουμε άλλα δεδομένα. Ναι, αλλά τώρα θα φύγουν από αλλού να πάνε αλλού. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Θα γίνει ούτε αυτοί που πρέπει να πάρουν για τις καταστροφές θα πάρουν αυτά που πρέπει, ούτε για άλλες δράσεις. Θα γίνει το έλα να δεις. Θέλω, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα και μετά τα δούμε αναλυτικά, να σας ρωτήσω μέσα σε αυτό το κλίμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, έχουμε και μετά από 6 μέρες παρέτηση υπουργού. Βέβαια. Με αφορμή. Όχι παρέτηση, τον παρετήσανε. Θέλετε να πείτε, σας το είπα στην αρχή. Τον παρετήσανε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και απλά έπρεπε να βγει να πει κάτι. Ότι τον λασπολόγησαν, δολοφονία χαρακτήρου κτλ. Μα εδώ έχει δολοφονηθεί άνθρωπος. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα, έχει δολοφονηθεί άνθρωπος. Και θα μιλάμε εμείς για δολοφονία χαρακτήρα. Ναι. Ποιον βάλα στη θέση του, το είπατε προηγουμένως, επειδή σας άκουσα. Αυτό θέλω τώρα, μισό λεπτό. Γιατί μαζί 1,5 χρόνο συζητάμε για την πολιτική προστασία και για τις δράσεις που μπήκαν επί ημερών στη Λιανίδη. Δηλαδή, η αντιπυρική προστασία, η αντιπλημμυρική προστασία και τα παρεπόμενά τους που ζούμε σε Ρόδο, Εύρο, Θεσσαλία, είναι σχεδιασμοί του κυρίου Στυλιανίδη. Καταλάβατε. Ναι, με 2,1 δις όμως, με 2,1 δις προϋπολογισμό, με πολλά κρυφά κονδύλια που δεν ξέρουμε που πάνε, και με ένα, αυτή τη στιγμή, ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας που δεν έχει ακόμα οργανόγραμμα. Και βασικές του λειτουργίες, δηλαδή διαχείρισης δασών και τα λοιπά, πυρκαγιών, υπάγονται ακόμα στο ΙΠΕΝ, στο Υπουργείο Ενέργειας. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε τώρα. Ή για φυσικές καταστροφές, ποιος θα τις κάνει τις φυσικές, δηλαδή ποιος θα αποκαταστήσει τις ζημιές. Υπάρχει καμία συνεργασία, έχουν αποσπαστεί υπηρεσίες από το Υπουργείο Υποδομών, για παράδειγμα. Σας λέω, δεν υπάρχει οργανόγραμμα. Μακέτο. Δεν υπάρχει οργανόγραμμα. Μιλάμε για Υπουργείο Μακέτο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτόν τον άνθρωπο τον επιβραβεύεις κιόλας. Ή όπως είπε έξυπνα ένας ακροατής σας, τους κάνεις rotation. Εδώ παίρνει τον έναν από εδώ εκεί. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι όταν μια ομάδα αποτυχάνει, και όταν ένας υπουργός αλλάζει, πάει σπίτι του. Δεν επανέρχεται σε άλλο υπουργείο. Εδώ είναι σαν την κομπανία. Ξέρετε, μαζεύονται όλοι μαζί, είναι το μπουζούκι μαζί, ο τραγουδιστής κτλ. Και απλά αλλάζουν κέντρα διασκέδαση. Αλλά παραμένει η ίδια η ομάδα. Καλή μεταφορά αυτή. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον κύριο Λίκο. Συγγνώμη λίγο, λέει, εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί νιώθω ότι παίζουμε την νοημοσύνη μας. Τον τελευταίο καιρό, και από αυτή εδώ την εκπομπή, αποδεδειγμένα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχει επιστημονικό προσωπικό και κατώτερης βαθμίδας, πολλές φορές υπάλληλοι, που έχουν προειδοποιήσει. Για τους σιδηρόδρομους προειδοποιούσαν. Για τις φωτιές προειδοποιούσαν. Για τις πλημμύρες προειδοποιούσαν. Όχι εσείς και εγώ, άνθρωποι από θέσεις ευθύνης. Συγγνώμη. Ποιος είναι αυτός που τον προειδοποιούν και αγνοεί και παίζει με τις ζωές ανθρώπων? Μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λέει, είχαν λόγο οι ειδικοί. Τώρα δεν ακούγονται. Κοιτάξτε, δεν είναι και θέμα. Γιατί εκεί είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο. Δηλαδή, έβγαινε κάποιος ειδικός, έλεγε αυτό, που βγαίνανε οι ίδιοι συγκεκριμένα, 5-10 άτομα, οι ίδιοι βγαίνανε συνέχεια,
Μας είχαν κάνει κλίση εγκεφάλου και εμείς έπρεπε να αποδεχτούμε ό,τι λέγανε. Το είπε ο ειδικός. Είναι σαν κάποιον καθηγητή που βγήκε και είπε ότι η επόμενη καταστροφή θα γίνει μετά από 18.000 χρόνια. Μάλιστα. Σαν να υπάρχουν μοντέλα που μπορούν να προβλέψουν ή να είχαμε μοντέλα 18.000 χρόνια πριν. Δηλαδή να είχαμε δεδομένα. Εντάξει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μας λένε. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Είναι top καθηγητής. Είναι top καθηγητής. Οπότε. Ναι, ή ότι θα ξεκινήσουμε εμείς, θα ξεκινήσουμε από του χρόνου να καλλιεργούμε πάλι τα χωράφια. Εδώ έχουν πάει Άργυλος και Λάσπη σε πολλά σημεία που είναι τουλάχιστον 3-4 μέτρα. Πώς θα γίνει το όργωμα? Πάνω από 30 εκατοστά δεν μπορεί να οργώσεις. Πώς θα το κάνεις δηλαδή το όργωμα αυτό? Που σίγουρα, ακόμα και μετά από κάποια οργώματα, αν υποθέσουμε ότι η λάσπη είναι γύρω στα 20-30 εκατοστά, σίγουρα και πάλι όμως η γη δεν θα είναι εξίσου παραγωγική. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και εδώ μιλάμε ουσιαστικά για αλλαγή χρήσης. Θα πάμε σε αλλαγή χρήσης γης. Προσέξτε τι θα γίνει. Αλλαγή χρήσης γης και οι άνθρωποι ή ουσιαστικά θα μιλάμε για υδρομετανάστες που θα φύγουν και θα εγκατασταθούν σε άλλες πόλεις με άλλα επαγγέλματα. Και χωρίς να έχουν στον ίδιο μοίρα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οθούμε τους ανθρώπους και τους οθούμε. Δεν είναι η κακιά μας η ώρα, δεν είναι η φύση. Η φύση πάντοτε αυτή ήταν. Ξέρετε, μου θυμίζει, θυμάστε μια ελληνική ταινία με τον Κωνσταντάρα στο Μαυρογιαλούρο, επίκαιρη, που επιπλήττει την κόρη του και της λέει ηλίθια, η ελιά ήταν μια ζωή εδώ ήταν. Δεν μετακινήθηκε, γιατί λέει πετάχτηκε η ελιά στον δρόμο. Η φύση αυτή ήταν, μια ζωή, την ξέρουμε. Όταν όμως εσύ παρεμβαίνεις μέσα στη φύση, αλλάζεις όλο το υδρολογικό ισοζύγιο, κάνεις δρόμους όπου θέλεις χωρίς ένα συνολικό σχεδιασμό. Προσέξτε, έχω λεφτά να τραβάω ένα δρόμο εγώ εδώ. Ο άλλος θέλει νερό, τράβα και ένα φράγμα εκεί. Ο άλλος θέλει να δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη ή αποξήρανε την κάρλα. Να που ξαναγέμισε τώρα πάλι. Η φύση έχει μνήμη. Και πρέπει να την ακολουθούμε. Και ξέρετε τι είναι το βασικότερο απ' όλα? Ότι μιλάμε όλο για περιβάλλον. Και ουσιαστικά μιλάμε για περιβάλλον ενώ μιλάμε για ενέργεια. Μιλάμε για ενέργεια, για δουλίτσες και για συγκεκριμένες ΑΠΕ. Όχι συνολικά ΑΠΕ, για συγκεκριμένες ΑΠΕ. Δηλαδή ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά. Και αντί λοιπόν να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ναι, κλιματική κρίση. Άρα τι πρέπει να προστατεύσω το περιβάλλον. Συνεπώς. Περιβαλλοντικές πολιτικές διαχείρισης οικοσυστημάτων θα διαπερνούν οριζόντια όλες τις τομεακές πολιτικές αυτού του τόπου. Όλες τις τομεακές πολιτικές. Εδώ δεν μιλάμε για περιβαλλοντική πολιτική. Εδώ μιλάμε μόνο, σας λέω και πάλι, για ενέργεια. Φτάνει τώρα και πάει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή. Και καταψηφίζουν πρόσφατα, αυτό έγινε πριν από λίγες εβδομάδες. Πριν από λίγες εβδομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταψηφίσαν, ο οποίος πέρασε τελικά, κανονισμός για υποχρεωτική αποκατάσταση της φύσης τόσο στην σειρά όσο και στη θάλασσα. Άρα ποιος δεν ενδιαφέρεται, ποιος θέλει να μας προστατεύσει? Κύριε Λύκο, χθες διαβάσαμε μία επιστολή ακροάτριας από την Ορεινή Αργυθέα που μας είπε η γυναίκα ότι το γεφύρι που το έχουν δείξει όλα τα μέσα που έπεσε διότι ήταν ένα παλιό πέτρινο ιστορικό γεφύρι. Και για να περάσουν βαριά φορτηγά πέρσι που θέλαν να πάνε ανεμογεννήτριες, το υποστηλώσανε και κλείσαν και την καμάρα. Το αποτέλεσμα είναι όταν ήρθε τώρα το νερό και παρά τις διαμαρτυρίες τους, αφού πέρασαν τα φορτηγά, να φύγει η υποστήλωση. Δεν έφυγε, έγινε ό,τι έγινε και με την αντίσταση τα ξύλωσε όλα. Καταλαβαίνετε εδώ. Βέβαια. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Δεν υπάρχει, σας λέω και πάλι, συνολικός σχεδιασμός. Δηλαδή να πάρεις όλη την λεκάνη από ροής, να πάρεις όλη την υδρολογική λεκάνη και να δεις τι μπορώ να κάνω εγώ, τι μπορώ να κάνω εκεί. Πώς θα κάνω τη διευθέτηση των κυμάρων από τα ορεινά, πώς θα κάνω διευθέτηση των υδάτων στα ορεινά. Μάλλον όταν έχεις καταστρέψει τη δασική υπηρεσία, όταν δεν υπάρχει κανένας που να ασχολείται με αυτό που λέμε διαχείριση οικοσυστημάτων και διδασικών, δεν ενδιαφέρεται κανένας για το υδρολογικό ισοζύγιο. Τίποτα. Απλά κάνουμε έργα, κάνουμε δουλίτσες. Αναθέσεις χωρίς ελεκτικούς μηχανισμούς ή ελεκτικούς μηχανισμούς, προσέξτε εδώ πέρα ποιο είναι το έξυπνο και το πονηρό, fast track διαδικασίες για να σωθεί ο κόσμος. Γιατί η fast track, ναι, μεν πρέπει να τα επιτακίνουμε, αλλά η fast track διαδικασία ενέχει και το εξής. Ότι άντε παιδιά, γρήγορα υπογράψτε από τις διάφορες υπηρεσίες, αποκεντρωμένοι περιφέρειες κτλ. Για να τελειώνουμε. Να πάρουμε τα χρήματα, να γίνει δουλειά. Και οδηγούμαστε βέβαια σε όλα αυτά που βλέπετε. Κακοτεχνίες,
ελλειπείς υποδομές, αστοχία υλικών και μία σειρά από τέτοιου είδους πράγματα. Λέει ο Δήμαρχος του Παλαμά, ο κύριος Ακελαρίου, ότι είμαστε μόνοι μας και αβοήθητη υγειονομική βόμβα από τα άταφα νεκρά ζώα. Αχ, Δήμαρχε, τι να σου πω τώρα εδώ, πρόεδρος και δεν λέει, μη στέλνετε βοήθεια από όλη την Ελλάδα που φτιάχτηκε δίκτυο από τον Κοσμάκη, από καμία κρατική μέρημνα. Μη στέλνετε, λέει, γιατί δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Αυτό δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Μου γράφει εδώ ο Αργύρης. Ποιοι διαχειρίστηκαν τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι? Ονόματα λέει. Στυλιανίδης, Τριαντόπουλος, Σκέρτσος, Αυγενάκης, Γεραπετρίτης. Ποιοι διαχειρίζονται τώρα, λέει, πάνω κάτω, οι ίδιοι δεν είναι στη Θεσσαλία? Πλάκα κάνουμε. Όχι μόνο στην Θεσσαλία, κύριε Σακίνη, και συγγνώμη που σα διακόπτω, το ίδιο βιώνει και η Βόρεια Εύβοια αυτή τη στιγμή. Ξανά, αυτή τη στιγμή πληγεί πάρα πολύ και το Πύλι και η Βλακιά και η Ρουβιέ. Υποτίθεται εδώ πέρα έχουμε και ένα σχέδιο του κυρίου Μπένου. Είναι τα ίδια πρόσωπα αυτά που αναφέρατε, τα οποία μετά τις φωτιές του 21 ενδιαφέρονται για να αποκαταστήσουν τις ζημιές κτλ. Και ακούμε οτιδήποτε άλλο πέρα από σοβαρές υποδομές. Πέρα από σοβαρές υποδομές. Διαχείριση υδάτων, διαχείριση ορεινών όγκων νερού. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα σας πω όμως κάτι άλλο. Αυτό που δεν έχει υποθεί, το έχουν πει μάλλον ελάχιστοι. Το ξέρετε ότι το 2007 έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λέει σχετικά με μια οδηγία, τη 2007 κάθετος 60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που λέει, ξέρετε κάτι, πρέπει να εκπονήσετε σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμυρών. Το 2007. Ξέρετε πότε αρχίζουν να εκπονούνται τα πρώτα σχέδια? Το 2018. Και μας βαράει καμπανά και η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021, γιατί λέει, παιδιά, πρέπει να τα επικαιροποιήσετε. Κλιματική κρίση, γάρ. Πρέπει να τα επικαιροποιήσετε. Δεν μιλάει κανείς, δεν αποκρίνεται κανένας και το 22 μας στέλνει αιτιολογημένη γνώμη. Δηλαδή προειδοποιητική επιστολή. Και τώρα το 23 ετοιμάζονται να μας επιβάλλουν πρόστιμο και να μας παραπέμψουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα και παράλληλα πνιγόμαστε. Ξέρετε ότι ο νόμος Χαρδαλιά, πολιτική προστασία, τώρα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, από το 20 έχει βγάλει χάρτες πλημμυρικών κινδύνων και στη Θεσσαλία ο του θαύματος, η περιοχή που βούλιαξε πακριβώς, είναι σημειωμένη με κίτρινο. Το έχετε υπόψη σας? Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως, τα έχω δει αυτά. Έχετε υπόψη σας, μισό λεπτό. Έχετε υπόψη σας ότι στα πλαίσια του Ιανού βγήκε κονδύλι 275 εκατομμύρια για φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία? Έχετε υπόψη σας ότι έργο 10 εκατομμύρια αντιλιοστάσεων στα χωριά της Μαραθέας, όπως λένε οι κάτοικοι και οι τοπικοί κοινοτάρχες, δεν λειτουργήσε με νέα υπεραντλίες γιατί δεν το σήκωνε η γεννήτρια και το είχαν υποδείξει και τους έγραψαν κανονικά? Εγώ θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Για ρίξε λίγο στους γεωπληροφοριακούς χάρτες της ΡΑΕ τι γίνεται εκεί με τα γύρω βουνά. Τι εννοείται? Που πρέπει να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες και που έχουν μπει φωτιές. Ότι κάει και το πύλιο. Μασέ. Έγινε τίποτα? Από τότε έγιναν αναδασώσεις? Στην Ελλάδα αναδασώνονται μόνο το 1/5. Το 1/5. Το 1/5. Αλλάζουν τοπογραφικοί χάρτες μέσα από υπηρεσίες κτλ. Και τελικά δεν μένει τίποτα από δάσος. Για δείτε λίγο αυτά γύρω-γύρω. Όταν εσύ έχεις γυμνά βουνά, δεν θα έχεις γυρούς ανέμους? Όταν έχεις γυμνά βουνά, δεν θα έχεις ένα νερό να κατεβαίνει από τα ανάδια από πάνω με τρομακτική πίεση και να συμπαρασύρει το πάντα στο διάβα του? Δεν θα ξεπλένεται από τη διάβρωση όλο το χώμα και θα βγαίνει το μητρικό πέτρωμα στην επιφάνεια? Για δείτε το λίγο. Δείτε το λίγο και μετά θα, δηλαδή αν κάτσετε και ουσιαστικά φτιάξετε ένα GIS σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών και βάζετε διάφορα επίπεδα, δηλαδή που θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες, που έχουν καεί τα δάση, που από κάτω, από την άλλη πλευρά, εγώ έχω εκτρέψει. Προσέξτε κάτι άλλο, η νέα μόδα. Η νέα μόδα είναι ότι πάμε και παίρνουμε, ιδιωτικές εταιρείες θέλουν να πάρουν όλα τα ρέματα. Όπου υπάρχει πηγή θέλουν να τη δεσμεύσουν. Εδώ ο Κώστας μου λέει ότι αν ψάξετε λίγο. Ναι. Σωστό αυτό που λέτε, αλλά ακούστε εδώ τι λέει ο Κώστας ο φίλος. Καλημέρα λέει. Πείτε στον κύριο Λυλικό ότι ο εθνικός εργολάβος έχει αναλάβει τα κυρία βαριά αντιπλημμυρικά έργα και είδαμε την απόδοσή τους. Τα ξέρει, λέει αυτά. 500 εκατομμύρια ετέρνα. Πού πήγανε αυτά τα χρήματα? Πήρε μετά τον Ιωαννό. Από ΕΣΠΑ και από το ελληνικό κράτος. Πού πήγανε αυτά τα χρήματα? Και κυρίως θέλετε να σας πω και κάτι άλλο.
ξέρετε γιατί μιλάμε πάντα. Αντιπλημμυρικό έργο πια στην Ελλάδα, επειδή είπαμε είναι δουλίτσες. Αντιπλημμυρικό έργο καταρχήν κάνει ο μηχανικός, και όχι ο δασολόγος, όχι ο περιβαλλοντολόγος, κάνει ο μηχανικός. Ο οποίος μηχανικός τι γίνεται. Η σαρά του είναι να ρίχνει παντού τσιμέντο. Δηλαδή μιλάμε για γκρίζα αντιπλημμυρικά και ποτέ δεν μιλάμε για πράσινα. Δηλαδή να κάνεις συγκεκριμένα δεντροφύτευση και να φτιάξεις δενδρόνες οι οποίοι θα μπορούν να απορροφούν το νερό σε περίπτωση πλημμύρας, να κάνεις αναδασώσεις που λέγαμε, να ενισχύσεις τις δασώδεις περιοχές, δηλαδή αυτές που έχουν καεί πριν. Γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Γιατί δεν έχουν χρήματα αυτά, το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχουν χρήματα και δεν είναι έργα βιτρίνα. Ενώ όταν θα κάνω ένα μεγάλο φράγμα, να πάρω όλους τους ποταμούς γύρω-γύρω, να στερέψουν όλα τα χωράφια, να μην έχουν νερό και εγώ να το χρησιμοποιήσω μετά για παραγωγή υδροελεκτρικής ενέργειας, αλλά και για αντίστροφη αντιλησιοποταμίευση, προκειμένου να μπορώ να μοχλεύω την ενέργεια των ανεμογεννητριών που θα γίνουν από πάνω. Αυτά τα θέλουμε. Είναι επιλέξιμα όλα αυτά τα έργα. Αλλά τελικά εγώ ξέρετε, βλέπω ότι δεν είναι επιλέξιμη η ζωή των κατοίκων στα χωριά. Και μιλάμε μετά για αποκέντρωση, μιλάμε για ενίσχυση της υπαίθρου, για περιφερειακή ενσωμάτωση. Τι όλα αυτά. Τίποτα. Θα βλέπω και πάλι. Χάνουμε νομούς. Έχουμε χάσει 4 νομούς ως τώρα, ως κράτος. Αναρχείτε αυτή είναι η Ελοποντή, να είμαστε ας πούμε στη Δυτική Αττική, τι θα γινότανε. Που είχε γίνει τότε. Πάλι με τη... Τι θα γινότανε. Θα πλημμυρίζαμε όλοι. Θα πεθαίναμε. Στην Βόρεια Έδρα, σας λέω και πάλι, μετά από δύο χρόνια, υπάρχουν χωριά εκεί πέρα πάνω που έχουν σπασμένους δρόμους, δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Κινδυνεύουνε. Και είμαστε ακόμα στις αρχές του φθινοπόρου. Στις αρχές του φθινοπόρου δεν έχουμε μπει καν χειμώνα. Τι θα κάνουμε αυτή τη χώρα, θα καιγόμαστε, θα πλημμυρίζουμε, θα πνιγόμαστε και θα καλυπτόμαστε από το χιόνι. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Και μετά λέμε Ελλάδα 2-0. Ναι, αλλά σου λένε ότι είναι ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακραία καιρικά φαινόμενα, να σας πω κάτι. Να γίνω λίγο λαϊκιστής. Όλα αυτά τα μνημεία που έχουμε, παρθενώνες, ιστορίες, στήλες Ολυμπίου Διός, στήλη του Αυριανού και από... Γιατί δεν πέφτανε αυτά τόσα χρόνια. Που είχαμε βομβαρδισμούς, σεισμούς, πλημμύρες, βροχές. Κάτι καλά είχαν κάνει αυτοί και χωρίς να έχουμε την τεχνογνωσία που έχουμε εμείς σήμερα. Προφανώς μάλλον δεν υπήρχε τότε τόσο μεγάλη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή είναι δυνατόν να κάνεις μια γέφυρα και να λες εγώ αυτή τη γέφυρα την κάνω για μέχρι τόσους τόνους νερό. Άμα πέσει παραπάνω εγώ δεν μπορώ. Δεν υπάρχει προοπτική, δηλαδή πώς χτίζεις ένα σπίτι, γιατί κάνουμε αντισεισμικά σπίτια, οι Άπωνες δηλαδή, γιατί μπορέσανε και δαμάσανε τους σεισμούς, να σου πω και έτσι. Δεν ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο οι σεισμοί, απλά προβλέψανε ακόμα και το ακραίο φυσικό φαινόμενο ενός ισχυρού σεισμού. Αυτή και εδώ, γιατί σου λένε πρέπει να έχεις αντισεισμική προστασία. Γιατί, για παράδειγμα, στο Ισραήλ, να σου πω ένα άλλο πράγμα. Πάντα ένα δωμάτιο σε όλες τις σύγχρονες πολυκατοικίες πρέπει να είναι ουσιαστικά φωρακισμένο, προκειμένου να πάρουν τα παιδιά. Σκέφτονται ότι θα γίνει αύριο μεθαύριο ο πόλεμος. Όχι, στην περίπτωση όμως έρχονται και σου λένε ότι εγώ θέλω να το κάνεις έτσι, θέλω να το χτίσεις έτσι. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Είναι δυνατόν δηλαδή ανά 5 χρόνια εμείς θα πληρώνουμε καινούργιες υποδομές. Πώς θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα. Τι πάει να πει ότι ένα κάθε 50 χρόνια, μα γι' αυτό είναι η επιστήμη εδώ, γι' αυτό είναι η τεχνογνωσία αυτή, προκειμένου να μπορέσεις και αυτό να το προβλέψεις. Μου γράφει εδώ ο φίλος άλλος, κύριε Λυκό, ότι όταν ανοίχτηκαν δρόμοι για τη μεταφορά ανεμογεννητριών στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, δεν υπήρξε καμία μελέτη. Δεν έγινε τίποτα, ούτε βαρομετρική μελέτη, ούτε γεωλογικά, ούτε εδαφοτεχνική, ούτε προμελέτη, ούτε οριστική. Πριν γίνουν οι χωματουργικές εργασίες, δεν έγιναν μελέτες και χωματώσεις και επιχωματώσεις. Δεν έγιναν προβλέψεις για διατήρηση των φυσικών ροών των χυμάρων. Κατά συνέπεια, λέει, όλα αυτά τα πληρώσαμε. Άλλος εδώ μου λέει, το ξέρει ο κύριος Λύκος, λέει, ότι στη Σμίξη σπάσανε τμήμα του φράγματος για να μην πάει στην Καρδίτσα και πήγε στον κάμπο. Το έχω διαβάσει αυτό. Και πνίγηκαν χωριά. Το έχω διαβάσει. Δεν το ξέρω, αλλά το έχω διαβάσει. Καταρχήν να σας πω κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Γιατί δεν αφήσανε από την αρχή να λειτουργήσει η ΜΟΜΑ.
Γιατί παρά τώρα την έχουν αρχίσει να την ενεργοποιούν και ουσιαστικά μόνο για διάσωση. Γιατί το φαινόμενο το ξέρανε από την Κυριακή. Ερχότανε. Αλλά σας είπα, όταν έχεις μια πολιτική προστασία που δεν έχεις οργανόγραμμα, σιγά μην λάβεις υπόψη σου τι λέει το αστεροσκοπείο Αθηνών. Όχι βέβαια. Δεν πρέπει να το λάβεις υπόψη σου. Γιατί εκείνη την ώρα στο κέντρο επιχειρήσεων, εσύ δεν έχεις μια. GIS ουσιαστικά, όπου να παίρνει την πληροφορία σε διαφορετικά επίπεδα και να σου δείχνουν τον βαθμό επικινδυνότητας. Δεν είναι και τόσο φοβερό αυτό το πράγμα, κύριε Σακίνη. Απλά δεν ενδιαφέρονται, γιατί προφανώς εκεί πέρα δεν υπάρχουν δουλίτσες. Να σου πω διαφορετικά. Και δεν είναι ο κακός μας ο καιρός, το λέω και πάλι. Πάντα η φύση, ειδικά όταν την παραβιάζεις, δεν είναι ότι εκδικείται. Απλά η φύση έχει μνήμη. Έχει μνήμη, το νερό θα συνεχίσει να περνάει από εκεί που είχε χαραχθεί και περνούσε από χιλιάδες χρόνια. Όταν εσύ κάνεις πράγμα, φανταστείτε τώρα να είχαμε κάνει και την εκτροπή του Αχελιού, μια και μου είσαι στο μυαλό. Και θα γινόταν. Λοιπόν, όταν εσύ λοιπόν πας, κόβεις ποτάμια, αποξηραίνεις λίμνες, ανοίγεις δρόμους μέσα στο βουνό και καις όλα τα βουνά. Καις όλα τα βουνά. 1.300.000 στρέμματα καμένα τη στιγμή μιλάμε. Πολιτική καταστροφή. Με τη Δαδιά να είναι το αποκορύφωμα, ε. Και εδώ μου γράφει ο Δήμος από τον Εύρο. Η οποία είχε καεί και πέρσι. Και φέτος αποτελειώθηκε. Μάλιστα. Μου γράφει ο Δήμος από την Εύβοια, όχι από τον Εύρο. Ότι εδώ τάξαν λίγο στους ανθρώπους του Εύρου χθες ότι υποσχεθήκαν ότι θα κάνουν σε εμάς τη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή τίποτα. Και όχι μόνο τίποτα. Τα μπάζα από τις μίζες μας έπνιξαν. Ούτε βροχή ούτε τίποτα. Αυτό μου γράφει εδώ. Αυτό γράφει και έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Σας είπα και προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή στείνονται δουλίτσες σε όλη την περιφέρεια. Η Ελλάδα είναι ένα ακριβό οικόπεδο. Είναι ένα πανάκριβο οικόπεδο. Το κακό είναι όμως ότι δεν θέλουν τους ηθαγενείς που ζουν πάνω εκεί. Θέλουν απλά να μοιράσουν τη μάρια. Εσύ θα πάρεις αυτό και θα κάνεις αυτή τη δουλειά, εσύ θα πάρεις εκεί και θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Και κυρίως τι έχουμε κάνει, προσελκύουμε και επενδύσεις ξένων για να έρθουν να επενδύσουν στη γη μας μετά από καταστροφές όμως. Όχι να μου χλέψει με την ανάπτυξη που υπάρχει σε μια τοπική κοινωνία, σε μια περιοχή, σε μια περιφέρεια. Όχι. Να δημιουργήσουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για. Προσέξτε πόσο τρελό είναι αυτό. Μιλάμε για αναδόχους αναδασώσεων. Δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες ΑΕ θα κάνουν τις αναδασώσεις που αυτό βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα του κράτους. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, δεν χρειάζεται να υπάρχει κράτος. Μας κοστίζει ακριβά. Θα ήθελα να τα δώσουν όλα σε ιδιώτες. Εφόσον λειτουργούμε έτσι. Γιατί να κρυβόμαστε. Θα δείτε δηλαδή ότι στην περιοχή τώρα εκεί πέρα στη Θεσσαλία που έχουν καεί, θα έρθουν και θα τις δώσουν σε κάποιες εταιρείες. Οι οποίες θα είναι ανάδοχες των πλημμυρισμένων περιοχών. Είμαστε με τα καλά μας, δηλαδή καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Τι είμαστε με τα καλά μας. Εδώ η υγειονομική ταφή. Εδώ η υγειονομική ταφή των νεκρών χιλιάδων ζώων, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία. Και δεν μπορεί να γίνει διαχείριση. Βλέπω εδώ σήμερα όλοι οι δήμαρχοι στην περιοχή έχουν βγει στα κάγκελα. Από μόνοι τους κάνουν ό,τι κάνουν για να τα πάνε στα αποτεφρωτήρια. Καταλάβατε. Δεν μπορούν να πληθούνε. Είναι δυνατόν. Δεν μπορούν να πιούν νερό. Ο άλλος πήγε κάνε μπάνιο, διάβαζα προχθές ειδήσεις και έβγαλε ξανθήματα από το νερό αυτό. Γιατί φανταστείτε ότι έχουν ενωθεί, έχουν σπάσει υπόνομοι, φρεάτια, αποχετευτικά δίκτυα. Όλα αυτά ένα. Έχουν πεθάνει τροπικά από δίκτυα που ζούσαν μέχρι εκεί. Όλα αυτά έχουν καταλήξει ή στη θάλασσα ή στον υδροφόρο ορίζοντα. Και έχει ένα κράτος το οποίο αφήνει ιδιώτες να πουλάει 6 ευρώ το μπουκάλι το νερό. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή εδώ μιλάμε για μαύρο πολιτισμό. Κατοχή. Σου πουλήσει ο άλλος το δυο σου για να πάρει ένα μπουκαλάκι λάδι. Είμαι να βγάλει την επόμενη μέρα. Κύριε Λύκο, πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει μια συσσωρευμένη και γενικευμένη εικόνα διάλυσης, σύψης, παρακμής από τον καταπέλτη ενός πλοίου μέχρι, όλα συνδέονται τελικώς, μέχρι τον Εύρο, τη Δαδιά, τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, στη Βόρεια Εύβοια, την Νότια Εύβοια παλιότερα, ναι. γιατί δεν τα λέμε αυτά. Του σεισμοπαθείς στο Αρκαλοχώρι παντού. Αυτή η εικόνα μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Βγαίνει έτσι? Δεν μπορεί. Τι αγία, φύγει ο κόσμος δηλαδή. Κάποια στιγμή, εγώ πιστεύω, είδατε τι έγινε με τον κύριο αγοραστό που τον πλακώσανε στο ξύλο. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πάμε σε χειροδικίες. Ο άλλος θέλει να ζήσει. Δεν μπορεί να του λες ότι από τη μια
η διαβίωσή σου, η καθημερινότητά σου είναι πανάκριβη, αλλά η ζωή σου δεν αξίζει τίποτα. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε την πιο πανάκριβη, ακριβένει καθημερινά η ζωή μας, δεν μπορούμε να πάρουμε τρόφιμα για το σπίτι, δεν μπορούμε να πάρουμε παιδικό γάλα, άλευρα. Ακριβένει συνεχώς και θα δείτε τι θα γίνει με, έρχεται κι άλλη επιστημιστική κρίση. Περιμένετε και θα δείτε. Κι άλλη επιστημιστική κρίση. Αλλά αυτό εξυπηρετεί ένα σχέδιο όμως. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Πρέπει να συρρυκνωθεί ο αγροτικός τομέας, πρέπει οι δημόσιες γης να πάνε για άλλες χρήσεις, ώστε να μπορέσουν να μπουν σιγά σιγά τα συνθετικά τρόφιμα, τα οποία θα ελέγχονται από τις παγκόσμιες agro-business. Και έτσι, ελέγχοντας την τροφή, θα μπορείς να ελέγχεις ολόκληρους λαούς. Δείτε τι γίνεται στην Ολλανδία, δείτε τι γίνεται στην Δανία, πάρτε και απόφαση για να πλημμυρίσουν ολόκληρες αγροτικές εκτάσεις. Οι αγρότες είναι φακάγγελα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στο όνομα της λειψιδρίας, κλιματική κρίση γάρ, εγώ θα σου δεσμεύσω το νερό, θα το χρησιμοποιώ εγώ το νερό και εσύ θα πεις το νερό νεράκι. Λέω, Λεωνίδα, είναι τόσο απλά. Άμα τα δείτε, είναι πάρα πολύ απλά. Για ακούστε εδώ. Μιλάμε να ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας, ναι, και εμείς τους συρρυκνώνουμε συνεχώς. Εντάξει. Παρακαλώ. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Καλημέρα, λέει. Με αναγκάζετε να σταματήσω στη λωρίδα έκτακτης κυκλοφορίας, στη ΛΕΑ. Κουβαλούσα, λέει, οδηγός είναι ο άνθρωπος, κουβαλούσα ανεμογεννήτριες, ναι, από το 2010 μέχρι το 2015, όσο δούλευα σε ειδικές μεταφορές σε στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, Εύρο. Όχι ρέματα, όχι ποτάμια, σκεπάζουν τα πάντα χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. Κάνουν ό,τι θέλουν, συνήθως με ευλογίες τοπικών εξουσιών όπως δημάρχων. Ορίστε, ο οδηγός, ο οποίος τα μετέφερε αυτά, έτσι, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Επιπλέον, θα δείτε, όπως πούμε στο φράγμα ποταμών, στο αμάρι. Μισό λεπτό κύριε Λυκό. Μου λέει εδώ Στράτος, με εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου και κατόπιν εντολών του Υπουργού Άμυνας, αναχώρησε για τις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας εκτάκτως σήμερα ο λόχος πυρηνικού βιολογικού πολέμου του ΓΕΘΑ. Άι καλά, λέω εγώ. Ναι. Άι καλά. Να το πω όπως το λένε στη Λάρισα, εκεί στη Λάρισα. Άι καλά. Ναι. Εντάξει, από τέτοια χορτάσαμε. Κατόπιν εορτής, κύριε Σαχίνη. Κατόπιν εορτής. Δυστυχώς αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα. Ότι έχουμε πάντα και λειτουργούμε από στεριόρι. Όχι απριόρι, δεν προβλέπουμε. Αλλά αυτό σας λέω και πάλι, δίνει χώρο, αφήνει χώρο προκειμένου κάποιοι να κάνουν δουλίτσες. Και δεν μιλάμε για δουλίτσες, το λέω υποκοριστικά, μιλάμε για μεγάλες δουλειές, μεγάλες business. Πηγαίνετε να δείτε στην Βρετανία τι γίνεται αυτή τη στιγμή, όπου θέλουν εταιρείες, ιδιώτες, οίκες, που ανήκουν βέβαια σε μεγαλύτερες εταιρείες, μονοπρόσωπες οίκες κλπ., που θέλουν να δεσμεύσουν τα νερά. Θέλουν να δεσμεύσουν τα νερά και έχει ξεκινήσει αγώνας εκεί πάνω. Για ποιο λόγο άραγε, τι έχει γίνει στο Αμάρι με το φράγμα των ποταμών? Δεν έχει μείνει κανένας εκεί πέρα, δεν καλλιεργεί κανένας, δεν υπάρχει νερό και πληρώνουν και την ενέργεια πανάκριβη. Γιατί πάλι όταν είχαν ένα μικρό υδροελεκτρικό και είχαν το ρευματάκι τους. Γιατί εκεί προβλέπεται να γίνει κάτι άλλο. Κοιτάξτε τους χάρτες Ισραήλ. Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είμαστε, σας το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή. Ναι, θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά εδώ πρέπει να γίνει με κάποιο σχεδιασμό, σε εθνική κλίμακα, όχι σε περιοχές Natura. Πρέπει να πάμε σε αναβασώσεις για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά. Αυτά θα παθαίνουμε, θα πλημμυρίζουμε. Θα πλημμυρίζουμε κάθε φορά. Όσο συρρυκνώνεται τα δασικά οικοσυστήματα, κυρίως τα ανάδη, και ουσιαστικά ξεχαρβαλώνουμε όλα τα οικοσυστήματα που υπάρχουν, τόσο περισσότερο θα είμαστε ευάλωτοι σε φυσικές καταστροφές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι επιτέλους η περιβαλλοντική πολιτική, αν όντως πιστεύουμε στην κλιματική κρίση, και δεν τη λέμε μόνο για να κάνουμε δουλίτσες, προκειμένου να βάζουμε παντού ανεμογεννήτριες. Προσέξτε, αν όντως πιστεύουμε λοιπόν, πρέπει η περιβαλλοντική πολιτική να διαπερνάει όλες τις τομεακές πολιτικές. Δηλαδή, θες να κάνεις ένα έργο, έλα εδώ, ποιοι είναι οι χάρτες σου, ποιο είναι το οικοσύστημα εκεί πέρα, ωραία. Φέρουμε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά όχι με fast track διαδικασίες. Και μετά να την κάνεις.
Όχι εδώ πάμε και ανοίγουμε δρόμο που είπε προηγουμένως ο ακροατής σας, όπου θέλει ο καθένας, δεσμεύει όποια πηγή θέλει ο καθένας. Και μετά λέει, πλημμυρίσαμε. Διότι το έργο αυτό έχει είχαμε κάνει το έργο γιατί το είχαμε υπολογίσει για 50 χρόνια. Το είχαμε υπολογίσει για 50 χρόνια, αλλά η φυσική καταστροφή αυτή που μάλλον θα ερχόταν μας ήρθε νωρίτερα. Δηλαδή δεν περιμέναμε ποτέ, ας πούμε, ότι θα χιονίσει πρωί, θα χιονίσει μεσημέρι. Συνήθως το χιόνι πέφτει βράδυ. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό αποκλειστήκαν οι άλλοι στην Αττική Οδό. Θυμάστε τι είχε γίνει και φανταστείτε να είχαν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα τι θα είχε γίνει εκεί πέρα. Θα είχαμε τριμήσει σήματα. Πάλι καλά που ήταν βενζινοκίνητα, ήταν με μηχανές εσωτερικής κάψης και μπορούσαν και τα βάζανε λίγο μπρος και φρεμένοντα. Μάλιστα. Θέλω. Είναι αλληλένδετα όλα τα πράγματα. Θέλω. Εδώ έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να τα βλέπουμε αποσπασματικά. Δυστυχώς. Σα είπα προηγουμένως. Τροφή, νερό, ενέργεια, πώς συνδέονται. Πώς συνδέονται. Δηλαδή, δείτε το αυτή τη στιγμή. Και παντελή απουσία. Παντελή απουσία του κράτους. Εγώ. Μα δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός, το καταλαβαίνετε. Μα τι σχεδιασμός, εδώ δεν υπήρχε κράτος. Με συγχωρείτε, στον Καταπέλτη και στην Προβλήτα, το καταλαβαίνετε αυτό. Και ρίξαν τον άνθρωπο μέσα. Ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες, όπως βγάλανε, άρα έπρεπε να πεθάνει. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί τελείως αυτή τη χώρα. Έχουμε τρελαθεί τελείως, κύριε Σαχίνη. Έχουμε αποκτηνωθεί, έχουμε γίνει ζώα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα βγάλουμε την επόμενη μέρα. Και δεν μας ενδιαφέρει αν την επόμενη μέρα κερδίσουμε τα προστοζήν σε βάρος του συνανθρώπου μας. Έχουμε κανιβαλοποιηθεί, πώς να σας το πω αυτό το πράγμα. Γιατί εχθές δεν σκοτώσαν 6 στο κέντρο της Αθήνας, 6 Αλβανούς, νομίζω με γερμανικές πινακίδες. Τούρκοι είναι. Σιναλώα. Ναι, Τούρκοι τι ήταν αυτοί. Σιναλώα δηλαδή. Σιναλώα. Και εμείς προσλαμβάνουμε αστυνομικούς. Μα και τους κάνουμε τους αστυνομικούς αφού δεν έχουμε την ασφάλειά μας. Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μιλάμε σε κανένα χωριό της Επίρου. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και προσέξτε, ακόμα δεν έχουμε μπει στις πιο δυστοπικές εποχές οι οποίες έρχονται με την επικράτηση του μεγάλου αλγόριθμου όπου θα σου επιβάλλει και τι να κάνεις και πώς να ζεις και μην καλλιεργείς και φύγε από εκεί που είσαι και μείνε μες στο σπίτι. Τη μία τους βγάζουν έξω από το σπίτι, την άλλη τους βάζουν μέσα. Έχουν κάποια ηλεκτρονικά συστηματάκια από τα οποία έχουν βγάλει εταιρείες που τα έχουν φτιάξει αυτά τα λογισμικά, εντάξει, αλλά δεν κάνουμε το αυτονόητο να ενισχύσουμε τα γεφύρια μας. High tech στα πάντα, διφενιές. Εντάξει, τι high tech, το 112 με συγχωρείτε στα χωριά της Καρδίτσας πήγε με 4 ώρες διαφορά και όχι εκενώστε, ανεβείτε απάνω, γίνονται πυρκαγιές, εκενώστε, γίνονται πλημμύρες, μείνετε μέσα στο σπίτι. Αυτό. Μετά βγείτε ένα όροφο από πάνω και μετά περιμένετε να σας πάρουμε. Αυτό είναι το σύστημα. Η κλιματική κρίση, το έχω γράψει και κάποτε αυτό σε ένα άρθρο. Τα τελευταία από τη δεκαετία του 70 και 80, έχουν βγει διάφοροι επιστήμονες και υπάρχουν και επιστημονικές δημοσιεύσεις οι οποίοι λένε και επιμένουν ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Υπάρχει πολιτική κρίση. Υπό την έννοια των διοικητικών μέτρων που παίρνονται. Τι λένε δηλαδή, για να σας δώσω έτσι ένα αυτό παράδειγμα, ότι αν πέσει μια μεγάλη νεροποντή στις φαβέλες του Περού, ενδεχομένως πεθάνουν 3-4 άτομα, θα μιλάνε για αυτοομηνία. Αν ο ίδιος όγκος νερού πέσει στη Σαχάρα, δεν θα ανακλείσει κανέναν. Δηλαδή, η κλιματική κρίση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη από τις υποδομές οι οποίες δίνουμε, παρέχουμε, στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή λέγανε βγες στο δεύτερο όροφο. Μα ο Φουκαράς έναν όροφο έχει χτίσει. Ένα σπιτάκι. Πού να ανεβεί δηλαδή. Όλοι έχουν την πολυτέλεια να έχουν τριόροφες οικοδομές. Πολυκατοικίες. Έλα μου ντε. Εκεί λοιπόν είναι που επεμβαίνει, εκεί λοιπόν είναι το κράτος και το κράτος πρόνοιας. Αλλά τι λέω τώρα, τι είπα τώρα, κράτος πρόνοιας. Φοβερά πράγματα. Ποιο κράτος πρόνοιας, διαβάζουμε. Να το ξαναπώ. Εδώ δηλώνεται αδυναμία διαχείρισης της βοήθειας που θέλει και στέλνει όλος ο κόσμος με ελεγγύη στη Θεσσαλία. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Ναι. Γιατί η βοήθεια θέλει βοήθεια. Ναι, η βοήθεια θέλει βοήθεια. Και πού είναι και αυτές οι. Η βοήθεια θέλει βοήθεια. Ναι, αυτές οι ευαίσθητες σε όλα τα άλλα ΜΚΟ εδώ πού είναι, παρεπτόντως. Υπάρχει. Μα δεν υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει χρήμα από πίσω. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει. Δεν είναι μετανάστες να τους παίρνουν με το κεφάλι. Εδώ δεν θα βγάλουν τίποτα. Αλλά και πάλι, προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Τι ξέρετε, ένα ευαίσθητο θέμα.
Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, κύριε Σακίνη, αν μιλάμε για ένα κράτος δικαίου, για ένα κράτος ισονομίας, ισοπολιτείας, αυτή τη δημοκρατία μάθαμε, αυτή τη δημοκρατία διδαχτήκαμε, δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από αναδόχους ανωνύμων εταιριών, από οτιδήποτε. Αλλιώς σας λέω και πάλι, να μην υπάρχει κράτος. Είναι τόσο απλό. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να εκχωρείς βασικές λειτουργίες του κράτους. Βασικές λειτουργίες του κράτους. Δηλαδή, γιατί να υπάρχει το κράτος, αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια της καθημερινής διαβίωσης στον πολίτη του. Γιατί? Αλλά εδώ ξέρετε γιατί. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί μιλάμε για ένα κράτος ουσιαστικά σαν το Λεοπόλδο το δεύτερο. Όπου, όπου αποφάσιζε αν θα ζήσουν ή όχι οι υπήκοοι του. Μιλάμε για πολίτες εδώ. Εδώ μιλάμε ότι σου εκχωρούνται δικαιώματα ακόμα και τη καθημερινή του διαβίωση από τον εκάστοτε κυβερνήτη. Βασίλης Λύκος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα λέμε και αυτή τη σεζόν συχνά πυκνά. Είναι προφανές. Αυτή είναι η δική μας ειδική, γιατί ακούω πολλούς. Έχω δει και άλλους ειδικούς. Λέει εντάξει, μετά από 7.000 χρόνια πάλι. Οκ. Α, καλά πάμε. Λοιπόν, καλημέρα. Τι θα κάνουμε, κύριε Σακίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Αλλά και πάλι ως ευγιώτης θέλω να δείξω και το θέμα, να μην ξεχνάτε και την πολύπαθη και την κατακαμμένη έβεια. Τώρα να δω ποιον θα προλάβουν να μην ξεχνάμε. Την πολύπαθη και κατακαμμένη έβεια. Την πολύπαθη και κατακαμμένη Εύρο και Δαδιά. Την πολύπαθη και κατασεισμοποιημένη του Αρκαλοχωρίου. Την πολύπαθη πλημμυρισμένη Θεσσαλία. Και ο νουκέστιο αριθμός. Καλά. Και το πολύπαθο μας κράτος. Καλημέρα. Μάλλον την κοινωνία μας, την ελληνική κοινωνία, γιατί εκεί πρέπει να δοθεί η μάχη. Και πρέπει να δοθεί η μάχη από κάτω προς τα πάνω. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα.